Καλημέρα, καλώς ήρθες. Όπα, δεν μπορείτε να στρέψετε το τηλέφωνο σας. Δεν το στρέφουμε μεγάλε. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Είναι η καλύτερη στιγμή. Την περιμέναμε πώς και πώς. Σήμερα έχει καρέκλες, ρίχνει καρέκλες και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Πώς μπορείς, αν θέλεις να μάθεις, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήνωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θωράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας. Και είμαι εδώ καθημερινά, 6 ώρα το πρωί, Δευτέρα, Κυριακή, βρέξει, ναι, ρίχνει καρέκλες, χιονίσει, φυσάει, δεν με ενδιαφέρει, θα βγω έξω να το πω, να το φωνάξω, έτσι ώστε να σου δώσω την παρακίνηση και την ενέργεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα δεν πιστεύω να έχει ιδιαίτερο ζόρι, Σαββάτο είναι, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε χαλαροί, παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε και για αυτούς που θέλουν να πάρουν έμπνευση μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και για αυτούς που δουλεύουν. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Όπως βλέπετε σήμερα βρέχει, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε σαν εμπόδιο, να το πάρουμε σαν παράδειγμα, σαν μεταφορική, έτσι, ένα μεταφορικό παράδειγμα, μια παρομοίωση, πώς όταν βρέχει και μας εμποδίζει να κάνουμε κάποια πράγματα, πώς όταν βρέχει και μας χαλάει τα σχέδια για να βγούμε βόλτα ή για να κάνουμε μια δουλειά. Εγώ είπα αρχής και φυσάει, ελπίζω μην μας πάρει το, όπως λέγεται, την ομπρέλα, πρέπει να βρούμε και τον ήλιο προς τα που φυσάει. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια? Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εστιάζοντας σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Όσο και να γκρινιάζουμε, όσο και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, όσο και να βρίζουμε και να καταργιόμαστε γιατί την ώρα και τη στιγμή που βρέχει, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Δυστυχώς δεν κανονίζουμε εμείς τον καιρό. Κάποιος εκεί πάνω τον κανονίζει. Έτσι λοιπόν, όσο και να χάνουμε ενέργεια, όσο και να δίνουμε ενέργεια σε αυτό το γεγονός, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξοπλιστούμε για αυτά τα εμπόδια που πρόκειται να έρθουν στη ζωή μας. Να εξοπλιστούμε παίρνοντας μια ομπρέλα, παίρνοντας μποτίτσες που είναι εδώ, δεν φαίνεται κιόλας, μπότα, εδώ. Εξοπλιστήκαμε, να εξοπλίσουμε τον εαυτό μας με εκείνα τα εφόδια που θα μας δώσουν τη δυνατότητα. Έλα, εντάξει, το είδα. Μας βγάζει κάτι μηνύματα το Facebook επειδή κουνάμε το τηλέφωνο. Να εξοπλιστούμε με εκείνα τα εφόδια, εκείνες τις δεξιότητες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Κοίτα να δεις που σταμάτησε τώρα τη βροχή. Εμείς θέλουμε να ρίχνουμε καρέκλες και αυτή σταμάτησε. Δεν πειράζει. Εξοπλιζόμαστε λοιπόν με δεξιότητες. Εξοπλιζόμαστε με εκείνα τα εφόδια που ό,τι και να γίνει, εμείς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη βροχή, μπορούμε όμως να ελέγξουμε το πόσο καλά θα προετοιμαστούμε για αυτή τη βροχή. Το αν θα πάρουμε μια ομπρέλα καλή, ποιοτική, αν θα πάρουμε μια ομπρέλα μικρή, μεγάλη, αν θα πάρουμε μια ομπρέλα που ανοίγει εύκολα, που κλείνει εύκολα, αν θα πάρουμε αδιάβροχο καλό που φτάνει μέχρι κάτω, αν θα πάρουμε μπότες καλές που να έχουν έτσι ωραίες θερμενόμενο πάτο και μαλακό πάτωμα, όλα αυτά εδώ έτσι ώστε να μπορούμε να περπατάμε με τις ώρες μέσα στη βροχή και όχι μόνο να μην μας επηρεάζει, αλλά ίσα ίσα να τραγουδάμε I'm singing in the rain, just singing in the rain. Oh, what a glorious day this might be. Όπα, θα μας πάρει την ομπρέλα. Αυτά λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ό,τι και να κάνει, και ας βρέχει και ας χιονίζει, και ας έχει εμπόδια και ας μην έχει, να εστιάσετε εκεί που μπορούμε, να εστιάσουμε όλοι μαζί, πρέπει να βάζω και τον εαυτό μου συνέχεια μέσα, τον ξεχνάω, να εστιάσουμε σε εκείνα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε, εκείνα μπορούμε να ελέγξουμε, αυτά μπορούμε να διορθώσουμε. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο, όσο και να θέλουμε, 4 εποχές έχει ο χρόνος. Ας απολαύσουμε λοιπόν την κάθε εποχή. Καλή συνέχεια, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας, και άντε να δούμε πώς θα κλείσουμε τώρα. 1, 2, 3, πάμε. Έλα.